Dozens of hospital patients have been evacuated onto a ferry in the Greek port city of Alexandroupolis as wildfires continue to burn. Hundreds of firefighters have been struggling to contain the blaze that broke out on Saturday. The fires are being fueled by gale force winds that have fanned smoke above the city. Officials say one person has been killed because of these fires. Authorities are warning the risk of new fires is still high in the coming days. Υπήρχε ένα σχέδιο εκένωσης αρχικά των βαρέων περιστατικών. Πρώτα φύγανε τα πρόωρα νεογνά, τα οποία ήταν δυσολυνωμένα, δόθηκε δηλαδή μια βαρύτητα όσον αφορά τα πιο βαριά περιστατικά, φεύγανε πρώτα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήρθαν από όλη την περιφέρεια. Πραγματικά δεν το έχω ζήσει, δουλεύω 27 χρόνια αυτό το πράγμα. Σε δίκες πολέμου πραγματικά. Φορεία παντού αραδιασμένα, ασθενείς από εδώ, ορία από εκεί. Θα έπρεπε να τους τακτοποιήσουμε ανακλινικοί, θα έπρεπε να τους βάλουμε να παίρνουν τα φάρμακά τους, στους ορούς τους, όλα σαν ένας πόλεμος πραγματικά, λες και έπεσε βόμπα. Και μεταφέραμε μόλις μέσα σε 4,5 ώρες, μεταφέραμε 200 τροφίμους. Και από τα δύο ιδρύματα, τόσο περιπατητικούς όσο και κατακυκλημένους, για να τους γλιτώσουμε από την απειλή της φλόγας.